Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω για σένα και ξέρω ότι είναι προσωπική σου επιλογή που εξαφανίστηκες. Δουλεύω τόσο όσο, δηλαδή τα τελευταία χρόνια τόσο όσο. Τώρα αισθάνομαι ότι δεν είχα τίποτα να πω, τίποτα απολύτως, και ότι αν έμενα στην Αθήνα θα σάλταρα. Θεωρώ ότι όταν βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις και νιώθουμε ότι η ρουφίστα μας ταραβάει κάτω στο βυθό, η μόνη υγιής αντίδραση είναι να γίνουμε ένα βέλος προς την κορυφή. Προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Προς την έξοδο. Σε βλέπω να μην λίγο καθίσουμε να μας πάρει η ρουφίχτρα. Σε βλέπω λίγο θυμωμένη. Μασόπα καλέ. Δηλαδή την ώρα που μπήκα μέσα και μιλήσαμε και κάνω, έχεις μια. Έχω μεγάλη τσαντίλα. Μια οργή, ναι. Έχω τσαντίλα. Γιατί τι έγινε. Θεωρώ ότι αυτό που βιώνουν οι Έλληνες σήμερα είναι μια τρομακτική τιμωρία που μας επευλήθη, είναι άδικο, είναι απάνθρωπο, είναι επικίνδυνο, γιατί μας σωθούν στα άκρα και όποτε οι άνθρωποι παίρνουν τέτοιες τοποθετήσεις δεν τους βγαίνει σε καλό και πρέπει να κάνουμε κάτι για μας. Πού να σε αλήθεια. Εσύ εδώ πούμε τώρα έχεις έρθει. Σαν εγώ έχω έρθει εδώ και κάνω καφέδες. Ναι. Έχω ένα σπιτάκι εδώ πέρα. Σπιτάκι, όχι βίλα. Μην τρελαίνεστε. 70 τετραγωνικά είναι όλα εδώ. Και έρχομαι από τότε, από το 82 που το έχω φτιάξει, 6 μήνες το χρόνο, είμαι πάντα εδώ. Οπότε είμαι ενσωματωμένη στο χωριό. Άρα δεν είσαι θύμα εσωτερικής μετανάστευσης οικονομικής λόγω της κρίσης. Όχι καθόλου. Δεν παίρνομαι. Βεβαίως τώρα θα βγω σε σύνταξη, αν μείνω στη σύνταξη θα πεθάνω, όπως όλοι οι συνταξιούχοι Έλληνες. Αυτό θέλουν να μας κάνουν κιόλας, να πεθάνουμε για να μην έχουν να πληρώνουν συντάξεις. Τούρκος είμαι τώρα, τα λέω, είμαι Τούρκος, τα παίρνω, τα λέω και φαρτώνω. Λοιπόν, αυτό, καταλαβαίνεις. Γιατί διάλεξες σπήλιο? Θα σου πω γιατί, Γρηγόρη μου. Εδώ δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά για να ζήσουμε. Δεν θέλουμε ρούχα να φοράμε για να κάνουμε εντύπωση. Δεν θέλουμε ακριβά αμάξια για να μας δώσει ο διπλανός σημασία. Μια βόλτα να κάνεις το πρωί στο δάσος, θα βρεις να φας 5 καρπούς και να μαζέψεις 10 χόρτα. Πάντα στα χωριά, πάντα, απ' την πείνα δεν πεθαίνεις. Ούτε πεθαίνεις. Τι λέει η συνέχεια στο θέμα του τραγουδιού, πώς σκέφτεσαι από εδώ και πέρα να κάνεις? Αυτή τη στιγμή, άμα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι δεν θέλω να ξανατραγουδήσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί? Έτσι δεν θέλω. Θα σου πω γιατί έχω τόσο τσαντίλα που αν ανοίξω το στόμα μου να τραγουδήσω θα εκτοξεύω δηλητήρια. Οπότε το τραγούδι έχει άλλο ρόλο. Πρέπει να είναι παρηγορία. Πρέπει να έχει καλοσύνη. Τα πήγαινες πάντα έτσι καλά με τον εαυτό σου? Εγώ παλεύω πάρα πολύ με τον εαυτό μου, Γρηγόρη, και θα συνεχίσω να παλεύω. Δεν μου αρέσει ο εαυτός μου. Θα ήθελα να είμαι πολύ καλύτερη από αυτό που είμαι. Δεν είμαι ικανοποιημένη. Σε πάρα πολλά πράγματα, μετρήθηκα με αρκετά πράγματα και βρήκα ότι είμαι λίγη. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν σταματάω να αγωνίζομαι γι' αυτό. Και αυτό με κρατάει ζωντανή. Έχεις κάποιο αγαπημένο μότο που σε συνόδευε στη ζωή σου? Μην κοροϊδεύεις τίποτα, γιατί θα το λουστείς. Αυτό είναι το δικό μου. Να σε καλά.